Εδώ στην ταβέρνα ο Σαυλής στο χωρικό Θεσσαλονίκης έγινε η κοπή της Βασιλόπουλας για ακόμη μια χρονιά από μια ιστορική ομάδα της πόλης μας, όπως είναι ο κεραυνός του Ολυμπιακού. Και όπως αντιλαμβάνεστε δίπλα μου, έχω τον κύριο Γιώργο Κορδά, ένα προσωπικό μου φίλο, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν για ακόμη μια φορά που είναι εδώ κοντά σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια και να του ευχηθώ τα καλύτερα για αυτή την ομάδα που πραγματικά δείχνει πραγματικά τη μεγάλη αξία. Γιώργο, καλησπέρα σήμερα έγινε κοπή της Βασιλόπουλας, ο Χάρης ο Κούνιος ήταν ο τυχερός από τη Ραδιολογία, αλλά γενικά είδα ότι τα παιδιά είναι δεμένα μεταξύ τους και αυτό πιστεύω ότι δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα σύλλογο. Κάτι που σε ικανοποιεί απόλυτα και αυτό που σε έκανε σήμερα ιδιαίτερη αίσθηση είναι το που κρατάς από τη βραδιά, γιατί ήταν και τα χαμόγελα των παιδιών και γενικότερα την ικανοποίηση. Όπως είπα, είμαι πολύ ευχαριστημένος που συνεργάζομαι για μια ακόμα φορά με τα παιδιά αυτά τα οποία προσφέρουν τη θέση στο σύλλογο. Και βλέποντας ότι αυτή το άλλο το εμείς, εγώ προσωπικά και η διοίκηση, είμαστε επίσης καλοί. Τώρα πάτε στο σταθμό σε μια ομάδα που ήταν αυτή που κάπως ή κακώς στεναχώρησε τον κολυμπικό στον πρώτο γύρο, αλλά χωρίς άγχος για να αποδείξει τον κολυμπικό ότι η επόμενη μέρα την κάνει πιο δυνατή. Κάπως και να πω ότι έχουμε την απόδοση μεταξύ μας στον κολυμπικό το αγώνα, έχουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά με την προσπάθεια που θα πει τα καταφέρουμε από τη θα είμαστε και στην επειδή το κολυμπικό έχει δεχτεί πολλές φορές και έχει δείξει διαχρονικά τις εξετάσεις του. Στόχος της ομάδας είναι πρώτα απ' όλα να αγαπάει αυτό που υπηρετεί και μετά να έρθει άνθρωπος. Είναι ανάδειξη που σημαίνει 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 τα τελευταία χρόνια, παιδιά, από τις ακαδημίες, μεγάλη ομάδα. Από εκεί πέρα, γίνεται αυτή η προσπάθεια, αποβαίνουμε κάποια και κάνετε μια μεταγραφή του Σάββα Μαρίκου, ένας παίκτης είναι σημαντικός. Υπάρχει στην ομάδα, υπάρχει ικανότητα. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε μια θέση που πια σε αντιστάσεις μας, σε ομάδα. Επιλέξαμε τον Σάββα, γνωρίζοντας τη ποιότητα του προσφαριστή και το χαρακτήρα του, τον εντάξαμε στην ομάδα, ξέρω το προσφέρει. Θα βοηθήσει την ομάδα και εμείς θα το βοηθήσουμε. Πόσο χρόνο σε αυτή την ομάδα έχει υπηρετήσει, έχει και αγαπήσει τον κολλητό, αυτός ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνει για να κάνει μια από την πλευρά του στηρίζει την ομάδα. Σε κάποια που σε γεμίζει απόλυτα. Όταν βλέπω το σύστημα, το οποίο το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε να το ευχαριστήσουμε και εμείς με τι θέλετε να αποδεκτάσετε αυτή τη βραδιά και τι έφτασε την έννοια μια το κοντινό κόσμο. Να φτάσω όλη η γερία που είμαστε εκεί στην ώρα. Η κάθε χαρά η οποία προσφέρει όπως είπα της φυσικής ομάδα να μην έχει πολύ μεγάλο τραπάνω. Να είμαστε σαν σύνολο και πιστεύω θα μπορούσα να δούμε σαν καρδιά μου τα καλύτερα. Και είσαι ένας άνθρωπος με μεγάλη αξία. Να είσαι καλά.